Ο συνδυασμός ανανέωση τώρα για το Δήμο της Κατερίνης είναι ένας συνδυασμός που προέκυψε από ενεργούς πολίτες. Είναι ένας συνδυασμός πολυσυλλεκτικός, ανεξάρτητος, ακομμάτιστος. Σπουδαίοι άνθρωποι αυτού του Δήμου, από όλους τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επαγγελματικούς χώρους, συναπαρτίζουν αυτό το ψηφοδέλτιο και μου κάναν την τιμή, γιατί για μένα είναι μεγάλη τιμή, να με έχουν ως επικεφαλής αυτού του συνδυασμού. Η Πιερία, την οποία τη γνωρίζετε καλά, και συγκεκριμένα ο Δήμος Κατερίνης, είναι από τους πιο προνομιούχους της χώρας. Θέλουμε όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε να τα αξιολογήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο για να οδηγήσουμε αυτόν τον τόπο στην προκοπή και στην ανάπτυξη. Το πρώτο πράγμα που οφείλουμε και έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε είναι αυτό που δεν έχει οικονομικό κόστος, αλλά χρειάζεται απόθεμα ψυχής, ο σεβασμός και η ειλικρίνεια απέναντι στον πολίτη, στον συνδημότη. Θέλουμε από την πρώτη μέρα, εάν η τοπική κοινωνία πάρει την απόφαση να μας εκλέξει στο ύψιστο αυτό αξίωμα, θα πρέπει να αισθανθούν αμέσως την έννοια της δημοκρατίας, την έννοια του Δήμου ανοιχτού για όλους, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισοτιμία. Όσον αφορά το πρόγραμμα εν γέννη, είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, όπου θέλουμε να οδηγήσουμε τον τόπο στην ανάπτυξη, θέλουμε ο Δήμος να είναι αρρωγός των Δημοτών, θέλουμε την πόλη μας με ταυτότητα, θέλουμε μια πόλη που να αναπτύξει την επισκεψιμότητά της και η επισκεψιμότητα δίνει υπεραξία σε μια πόλη σαν την Κατερίνη και σε ένα Δήμο σαν το Δήμο της Κατερίνης. Θέλουμε να κάνουμε το παν αισθητικής βελτίωσης της πόλης, λειτουργικής βελτίωσης της πόλης. Θέλουμε μια έξυπνη πόλη, το smart city πλέον που ακούτε παντού, πράγματα αυτονόητα για τα οποία δεν έχουν συμβεί πράγματα και έχουμε μείνει πολύ πίσω. Κυρίως θέλουμε συμμέτοχο το Δημότη στα δρόμενα της Δημοτικής Αρχής. Δύο δεσμεύσεις βασικές που έχουμε είναι η σύσταση αντιδημαρχίας γεωργικής ανάπτυξης, όπου με ειδικούς συμβούλους, ειδικούς επιστήμονες υπό την καθοδήγηση μιας αντιδημαρχίας θα έχουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα που τρέχουν και οι αγρότες δεν μπορούν να τα μάθουν ποτέ, εθνικά προγράμματα, προγράμματα που μπορούμε να τρέξουμε από κοινού με τους φορείς των αγροτών και κτηνοτρόφων. Ο πρωτογενής τομέας και ο τουρισμός είναι οι πλουτοπαραγωγικές πηγές στον τόπο μας. Και η άλλη αντιδημαρχία είναι αυτή του τουρισμού. Έχουμε εκπληκτικές ακτές στην Πιερία, αλλά από τη μεριά του Δήμου Κατερίνης όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι έχουν παραμελήσει την παραλιακή ζώνη. Δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς και σε αυτό είμαστε κάθετοι. Χρειάζεται συνέργεια, συνεργασία, συνεννόηση, προβολή του προϊόντος μας του σπουδαίου του τουριστικού και θέλουμε επιτέλους οι επισκέπτες που είναι πάρα πολλές χιλιάδες των ακτών μας να εισέλθουν στην ενδοχώρα, να μπουν στην πόλη της Κατερίνης, να κινηθεί το εμπόριο και όλα τα συναφή που προκύπτουν από το πέρασμα επισκεπτών.